Κύριε Μιχαλή. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ και εκ μέρους της Ad Maritel τους διοργανωτές για την πρόσκληση και να πω ότι είναι τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ σήμερα μπροστά σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, αλλά και σε τόσους διακεκριμένους ομιλητές. Θα ήθελα να πω ακόμα ότι ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στη συζήτησή μας για τις προκλήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην ναυτιλία και ο ευρύτερος χώρος που βρισκόμαστε. Αυτός του υπερσύγχρονου ψηφιακού πλανηταρίου, του ευγενείδου πλανηταρίου. Το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, που μας έρχεται, θα προβληθεί παράσταση με εντυπωσιακές σκηνές με θέμα τις διαστημικές καταιγίδες. Αυτές που δημιουργούνται από τον ήλιο και πώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν δυνητικά τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους μέσα από τους οποίους δρομολογούνται πλέον οι μοντέρνες ευρυζωνικές συνδέσεις των πλοίων. Όμως, όπως γνωρίζετε, οι γρήγορες και αξιόπιστες ευρυζωνικές συνδέσεις, καθώς και μέρος των τηλεπικοινωνιακών λύσεων που διατίθενται σήμερα, δεν ήταν δεδομένες πριν από λίγα χρόνια στην ναυτιλία και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι του πλοίου. Από τα 2,4 kilobits per second του Mini-M το 2000, στα 432 kilobits per second του Fleet Broadband, βρισκόμαστε πλέον σήμερα σε αξιόπιστα και διαθέσιμα εμπορικά πακέτα των 10 megabits per second. Αυτά είναι 10.000 kilobits. Δηλαδή, από τα 2,4 πήγαμε στα 10.000 μέσα σε κάποια χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τεχνολογική εξέλιξη των δορυφόρων αλλά και των δορυφορικών τερματικών τα οποία εγκαθίσταται πάνω στα πλοία, δημιουργούν ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων και δυνατοτήτων, το οποίο με τη σειρά του εξασφαλίζει τα εχέγγυα για να μπορούμε μετά να δημιουργήσουμε και να λειτουργήσουμε πλήθος νέων εφαρμογών, τις οποίες αναφέρθηκαν πλήν και προηγούμενοι ομιλητές. Πιο συγκεκριμένα, από την όχι και τόσο μακρινή εποχή όπου το υπάρχον δίκτυο μπορούσε να εξυπηρετήσει κάποιες circuit switch γραμμές τηλεφωνικές, από τις οποίες μπορούσε να μιλήσει ο καπετάνιος με το γραφείο ή κάποιο μέλος του πληρώματος με την οικογένειά του και με κάποια μικρά περιορισμένων δυνατοτήτων data συνδέσεις μέσω των οποίων μπορούσαν να εξυπηρετηθούν κάποια λίγα email μεταξύ του πλοίου και του γραφείου, έχουμε εξελιχθεί. Έχουμε εξελιχθεί τόσο, όπως αναφέρθηκε, εκτός από την πληθώρα εφαρμογών που μπορούν να λειτουργήσουν στη μέση των ωκεανών πια, υπάρχουν και VoIP γραμμές. VoIP γραμμές, Voice over IP, μέσω των οποίων μπορούν οι καλώντες από το πλοίο να έχουν πολύ καλύτερες χρεώσεις ανάλογα με τους προορισμούς τους. Όπως είδατε και στις προηγούμενες ομιλίες, ήδη τα νέα πλοία κατασκευάζονται, το είπαν και το πρωί ο κύριος πρέσβης της Ιαπωνίας, και καθολκύονται από τη Γιάρδα με πιο πολύπλοκες τεχνολογικές υποδομές για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων δικτύων. Πολλές μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες των κινητήρων ήδη συμπεριλαμβάνουν σένσορες μέσα στους κινητήρες τους, οι οποίοι στέλνουν πληροφορίες λειτουργίας μέσω του υφιστάμενου δικτύου πίσω στις εταιρείες όπως η Henda, η Wärtsilä, για δική τους χρήση. Όμως είναι και αρκετές συναυτιλιακές που πρωτοπορούν και υιοθετούν τέτοιου είδους νέες εφαρμογές για τα πλοία τους. Εφαρμογές, όπως είπαμε και πριν, smart shipping. Εφαρμογές smart shipping. Θα πούμε μερικές ενδεικτικά, είναι πάρα πολλές. Υπάρχει το Vessel Operation Optimization, όπου με συναφή συστήματα πάνω στο πλοίο μπορεί να επιτευχθεί βέλτιστη λειτουργία των μηχανών μέσω preventive maintenance. Μπορεί να, με πραγματικά παραδείγματα, να δημιουργηθεί ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης του καυσίμου κατά τη διάρκεια του αξιδιού. Ακόμα και εναρμονισμός του πλοίου με σχετικούς κρατικούς περιορισμούς εκπομπών ή ρηπών. Μπορούμε να έχουμε πλέον remote access μέσω VPN, δηλαδή από το γραφείο στη στεριά να έχουμε κατευθείαν VPN access και remote access στο δίκτυο των υπολογιστών του πλοίου. Μπορούμε να έχουμε e-learning προγράμματα απομακρυσμένης εκμάθησης και πιστοποίησης του πληρώματος για κανονισμού safety, για παράδειγμα. Μπορούμε να έχουμε προηγμένες εφαρμογές telemedicine, όπου δυνητικά μπορεί να γίνει
απομακρυσμένη διάγνωση ενός ασθενή χωρίς το πλοίο να χρειαστεί να παρεκκλίνει από τη ρότα του, ηλεκτρονικοί χάρτες που οι περισσότεροι πλέον έχετε, και οι ενημερώσεις τους, και γενικά μια πιο paperless προσέγγιση στην επιχειρησιακή λειτουργία της ναυτιλιακής σε σχέση με το πλοίο. Πραγματικά οι εφαρμογές μπορεί να είναι πάρα πολλές, ανάλογα με τα θέλω της κάθε ναυτιλιακής, αλλά και της ναυτιλιακής οικογένειας, της ναυτιλιακής κοινότητας στο σύνολο. Όμως, όπως προαναφέρθηκε και πριν, όπως σε όλους τους τομείς που προοδεύουν τεχνολογικά, δεν λείπουν οι προκλήσεις και φυσικά το σχετικό ανάλογο ρίσκο. Ένα από τα buzzwords που ακούμε τον τελευταίο καιρό, ακόμα και στο δικό μας χώρο της ναυτιλίας, πάνω στο πλοίο, είναι αυτό του cyber security. Δυστυχώς όμως όχι και αδικαιολόγητα. Γιατί πολλές από τις νέες για πολλές από τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται, υπάρχουν άτομα ή ομάδες ατόμων που σκοπός τους είναι ο εντοπισμός τρωτών σημείων, εκμετάλλευσή τους, δημιουργία επιθετικών μηχανισμών με σκοπό τη διείσδυση και τον έλεγχο του IT συστήματος και του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών που επιτίθενται. Οι επιθέσεις αυτές, όπως και στη στεριά, μπορεί να υποκινούνται από hackers που αποσκοπούν στο προσωπικό τους όφελος. Μερικά παραδείγματα θα σας πω. Από ethical hackers που σκοπός τους είναι να αναδείξουν τρωτά σημεία και μόνο. Ή και μια περίεργη υπόθεση hacker, είναι αρκετά δύσκολη να εντοπιστεί. Ομάδες hacker προστατευομένων υπό την αιγίδα ενός αντίπαλου ή ανταγωνιστικού κράτους που σκοπό έχει την αποδυνάμωση μιας ισχυρής τοπικής βιομηχανίας ή αγοράς. Όμως μεγάλο μερίδιο του ρίσκου για να διακινδυνεύσουν τα συστήματα ενός πλοίου και δυνητικά μιας ολόκληρης ναυτιλιακής ελοχεύει και στο ίδιο το ανυποψίαστο και ίσως ελλιπώς εκπαιδευμένο τεχνολογικά πλήρωμα. Βασικές ενέργειες ενός μέλους του πληρώματος, καθημερινές, όπως η εφαρμογή ενός μολυσμένου USB stick για να δει μια ταινία ή το άνοιγμα ενός ύποπτου αρχείου από ένα κακόβουλο email, μπορεί να έχουν άσχημες συνέπειες για δυνητικά ολόκληρο τον όμιλο. Επομένως, το επίπεδο της δικτυακής θωράκισης, εκτός από τους διάφορους δικτυακούς αμυντικούς μηχανισμούς, τους αυτόματους, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τον παράγοντα άνθρωπο και τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό του πληρώματος. Από τη στιγμή που υιοθετούμε νέες τεχνολογίες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το ανάλογο ρίσκο. Και εδώ αξίζει να προσθέσουμε ότι πολλές περιπτώσεις εταιριών και εκτός του χώρου της ναυτιλίας είναι γνωστό ότι ακόμα και όταν έχουν πέσει θύματα κυβερνοεπίθεσης, δεν το παραδέχονται. Δεν το ανακοινούν για ευνόητους λόγους. Όμως, δεν πρέπει να πτωόμαστε. Διότι, αν μείνουμε τεχνολογικά πίσω, φοβούμενοι το ρίσκο που προανέφερα και τα άλλα ρίσκα, τα άλλα υπόλοιπα που έχουν αναφέρει προηγούμενοι ομιλητές, είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα μείνουμε σε αρκετά μειονεκτική θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και επιπλέον υπάρχουν στη διάθεσή μας πολλά εργαλεία, ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσίας προστασίας συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας, που μειώνουν εξαιρετικά το ρίσκο. Συνδυάζουν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς θωράκισης με εξειδικευμένο προσωπικό επί 24/7 security operation centers, τα οποία παρακολουθούν και εξουδετερών τυχόν ύποπτες κινήσεις επιτόπου. Και μπορούμε να έχουμε φυσικά και τις υπηρεσίες e-learning που προαναφέρθηκα, μέσω των οποίων μπορεί να υπάρξει ο τεχνολογικός προσανατολισμός του πληρώματος. Επιτρέψτε μου να τονίσω πως αν δεν ακολουθήσουμε τεχνολογία, αυτή θα μας ξεπεράσει. Δεν χωρά αμφιβολία ότι τα πλοία πλέον έχουν εξελιχθεί πολύ και σε διαφορετικά επίπεδα. Πάνω τους εγκαθίστανται ολόενα και πιο πολύπλοκα τεχνικά συστήματα, με αποτέλεσμα την εικονική επέκταση του γραφείου στο πλοίο και το αντίθετο. Ακόμα διατίθεται ευρεία γκάμα πακέτων συνδεσιμότητας. Αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε πλοίου, μπορεί η επιλογή τους να μην είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό είναι πεποίθησή μας στην Eutelsat Maritel ότι οι μοντέρνες ναυτιλιακές εταιρείες δεν χρειάζονται άλλον έναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρειάζονται έναν ICT consultant
ένα σύμβουλο έτοιμο να τις συμβουλέψει, να τις ακούσει και σε δεύτερο στάδιο να υλοποιήσει τις λύσεις για τις ειδικευμένες πλέον ανάγκες τους. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως λίγα λόγια και για την ΟΤΣΑΤ Μαριτέλ, για εμάς. Είμαστε μέλος του ομίλου ΤΕ. Κατέχουμε ηγετική θέση στην παροχή δορυφορικών ναυτιλιακών επικοινωνιών στην ναυτιλία στην Ελλάδα. Είμαστε ένας από τους κύριους παρόχους στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Επενδύουμε συνεχώς σε υποδομές και τεχνογνωσία, καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες cyber security αλλά και ευφυείς τεχνολογίες. Και συνδυάζοντας τις μοντέρνες ICT λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών με την μακρόχρονη εμπειρία μας στον τομέα της ναυτιλίας, δρούμε πρώτα συμβουλευτικά, ικανοποιώντας πλήρως τις ICT ανάγκες κάθε σύγχρονης ναυτιλιακής. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.